θα κλείσουμε την εκπομπή ανήμερα της εορτής της Αγίας Ειρήνης με ζωντανή σύνδεση με τα σπήλια Ηρακλείου, με μία από τις ομορφότερες τοποθεσίες, έναν από τους ομορφότερους τόπους σε επίπεδο Κρήτης, Αγία Ειρήνη στα Σπήλια. Εκεί θα συναντήσουμε στο γραφικό εκκλησάκι της περιοχής τον Πατέρα Θανάσιο, τον εφημέριο του Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης, τον οποίο θέλω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω θερμά και βέβαια χρόνια πολλά για την ημέρα. Πατέρα Θανάση. Καλησπέρα σας από το εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση που κάνετε. Είναι πολύ χαρά και τιμή για μας να με το Κρήτη TV να έχουμε αυτή την επικοινωνία και με όλη την Κρήτη να σας χαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά από εδώ, από το Ναό της Αγίας Ειρήνης που γιορτάζει. Και ό,τι καλύτερο στην εκπομπή σας. Δύσκολο, Πατέρα Θανάσιο, ανήμερα της Αγίας Ειρήνης Ηρακλειώτης, να μην σκεφτεί, άσχετα αν μπορέσει ή όχι, λόγω υποχρεώσεων, είναι και Παρασκευή σήμερα, να ανέβει εκεί στην Αγία Ειρήνη, να ανάψει ένα κεράκι και να προσκυνήσει την εικόνα. Οι περισσότεροι το πράττουν και θέλω να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε σήμερα και στο κομμάτι της κίνησης. Είχαμε αρκετό κόσμο από χθες, ιδιαίτερα εχθές το μεσημερινό, στις 6 ώρα, είχαμε τον προϊστάμενο του Αγίου Μηνά, τον πατήρ Κορνήλιο, στην ακολουθία του μεσημερινού και είχε αρκετό κόσμο. Ο καιρός βέβαια δεν βοήθησε και πάρα πολύ στο να είναι όλα τέλεια εδώ, γιατί είχαμε βροχή και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο κόσμος, παρόλο που έβρεχε συνεχώς και στον μεσημερινό και το πρωί σήμερα στη Θεία Λειτουργία εδώ, στεκότανε στην αυλή εδώ με τις ομπρέλες και με το κρύο και με τη βροχή και παρακολουθούσε τη Θεία Λειτουργία και τις ακολουθίες. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση για την αγάπη, τη μεγάλη που έχει ο λαός μας στην Αγία Ειρήνη εδώ στα Σπήλια και πόσο πολύ με προσοχή στεκότανε, πόσο ταπεινά, ευλαβικά, με υποβροχή και παρακολουθούσε τις ακολουθίες. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θαυμάζω τον λαό μας, τον κρητικό λαό, για την αγάπη που έχει στην θρησκεία μας, στην πίστη μας και στο Θεό. Δεν βοήθησε ο καιρός, αυτό είναι αλήθεια και θέλω να σας ρωτήσω εκεί, η εκκλησία θα παραμείνει ανοιχτή, είναι 8 και 10 τώρα πάμε, θα παραμείνει ανοιχτή για καμιά ώρα ακόμα όποιος θέλει να περάσει. Η εκκλησία, ναι βεβαίως και χθες το βράδυ μέχρι τις 12 η ώρα, αλλά και σήμερα μέχρι πολύ αργά θα είναι η εκκλησία ανοιχτή για όποιον άνθρωπο θέλει να περάσει, να προσκυνήσει, αλλά φαντάζομαι και όλο το Σαββατοκύριακο, επειδή ο καιρός δεν ευνόησε, περνάνε οι άνθρωποι από το Ηράκλειο για να προκυνήσουν να άψουν ένα κερί στην εικόνα της Αγίας Ειρήνης, αλλά και να εναποθέσουν τις προσευχές τους για τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τις ταλαιπωρίες, τις αρρώσκες και κάθε τι. Η πίστη του λαού μας είναι μεγάλη και πάντα στρέφεται στις δύσκολες στιγμές προς το Θεό και στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και βέβαια η ιστορία εκεί της περιοχής γενικότερα στα Σπήλια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της εκκλησίας, του ναού, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, όλη η περιοχή εδώ ονομάζεται περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Τα Σπήλια εδώ, το σήμα κατά τεθέν, είναι η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Έχουμε πάρα πολλές βαφτίσεις και γάμους από το Ηράκλειο. Έρχονται πολλοί άνθρωποι εδώ και κάνουν τα ιερά μυστήριά τους. Και τους αρέσει πολύ το γραφικό της περιοχής. Είναι ότι συνδυάζει ένα πολύ όμορφο και πολύ τέλειο τοπίο από τη φύση, τα δέντρα, τα πουλιά που κελαϊδάνε, δίπλα στο Ηράκλειο ένα υπέροχο τοπίο πράσινο, συνδυάζει τα πάντα εδώ πέρα, ένας υπέροχος χώρος και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε αυτό το τόπο εδώ καθαρό, να είναι όμορφος, να έρχονται οι Ηρακλειώτες. Και όλοι οι άνθρωποι. Είπατε με νύχια και με δόντια, προσπαθούμε να διατηρήσουμε καθαρό το χώρο, όπως αρμόζει βέβαια στην ιστορία, ναι, του και στην κατανυκτικότητα, το γενικότερο κλίμα το οποίο κυριαρχεί εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε κάνει βήματα προς τα μπρος στο κομμάτι της καθαριότητας και του σεβασμού εκεί στον περιβάλλοντα χώρο? Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε μέρα νύχτα εδώ, διότι η Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης ανήκει στην ενορία Σκαλανίου, οπότε εμάς η έδρα μας είναι στο Σκαλάνι σαν ενορία. Αλλά έχουμε το νου μας εδώ συνεχώς κάθε μέρα, ιδίως το καλοκαίρι που έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ήθελα να παρακαλέσω και τον κόσμο που μας ακούει, όταν επισκέπτεται αυτόν τον όμορφο χώρο εδώ, τις οικογένειες με τα παιδιά, πάντα να φροντίζουν να μην πετάνε τα σκουπίδια τους όταν φεύγουν ή να τα αφήνουν εκτεθειμένα έξω.
Γιατί αυτό είναι ένα άσχημο θέμα και εμείς δεν μπορούμε όλη μέρα και όλη νύχτα είμαστε εδώ παρόντες για να φροντίζουμε την καθαριότητα. Πρέπει και ο κόσμος που έρχεται εδώ να σέβεται το χώρο και να φροντίζει να είναι καθαρός. Μάλιστα, τι να ευχηθούμε, να ευχηθούμε και του χρόνου. Νέοι έρχονται, πατέρα Θανάσιε. Ευχαριστούμε. Πάρα πολλοί νέοι έρχονται, μου κάνει εντύπωση αυτό, μάλιστα με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά, με τους ηλικιωμένους γονείς τους. Και μου κάνει εντύπωση αυτό και μάλιστα ευλαβικά, πολύ ευλαβικά μπαίνουν στην εκκλησία μέσα και ανάβουν το κερί τους και αυτό μου κάνει εντύπωση, αυτό το πράγμα μου έχει κάνει εντύπωση. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και του χρόνου να είστε καλά με υγεία, σας ευχαριστούμε θερμά. Πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Σας ευχαριστούμε πάρα θερμά. Πολύ. Χρόνια πολλά και η Αγία Ειρήνη βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, να είστε καλά λοιπόν.